Μετά την Ισπανία και την Ιταλία, η Ελλάδα γίνεται, χάρη στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, η τρίτη χώρα στην οποία ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος, ο Κήπος της Ειρήνης, έρχεται να υλοποιήσει το έργο του. Ελιά, μην ξεχνάμε, είναι το σύμβολο της Ειρήνης. Σήμερα ζούμε σε μια ακρεφνή πολεμική περίοδο και εμείς με αυτό το σύνθημα λέμε Ειρήνη στη Μεσόγειο, Ειρήνη στην Ευρώπη, Ειρήνη στον κόσμο. Η δημιουργία ενός κήπου με ελαιόδεντρα διαφόρων ποικιλιών με προέλευση από τη λεκάνη της Μεσογείου δεν έχει μόνο περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά αλλά και επίκαιρους συμβολισμούς. Μια ιδέα που, όπως ξέρετε, ξεκίνησε πριν τον πόλεμο, πριν την επιστημιστική κρίση, αλλά βρίσκει εφαρμογή τέλεια στις μέρες μας και συμβάλλει καταλυτικά, όπως γνωρίζετε όλοι, στην συναδέλφωση των λαών. Κάτι που λείπει και πρέπει με την ευκαιρία και αυτή να αποκατασταθεί στο μέλλον. Τον κήπο της Ειρήνης, στο περιαστικό πάρκο του ΜΑΙΧ, εγκαινίασε η Ντόρα Μπακογιάννη στο περιθώριο της συνεδρίασης του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Είμαστε εδώ, θέλουμε πάντοτε την ειρήνη και δουλεύουμε για την ειρήνη. Έχουμε όμως προετοιμαστεί και για κάθε ενδεχόμενο. Κάθε ελαιόδεντρο που συγκροτεί τον κήπο της Ειρήνης συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου και από τεχνικό δελτίο που αναφέρει τη χώρα προέλευσης, τη χρήση και βοτανικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης ποικιλίας. Έρχονται από όλες τις χώρες της Μεσογείου. Υπάρχει ταυτότητα πάνω στο ταμπελάκι που μπορείς με το κινητό σου να δεις ακριβώς το περιεχόμενο για κάθε ελαιόδεντρο. Σε μια κίνηση συμβολισμού, η ελιά συμβολίζει την ενότητα, την συμφιλία των λαών και έρχεται σε μια δύσκολη εποχή, όπου όλα αυτά έχουν ξεχαστεί, διότι στην περίμετρό μας υπάρχουν πολλές εντάσεις και πολλοί πόλεμοι και είναι μια καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε το αγαθό της ειρήνης και να παλέψουμε γι' αυτή. Ο Δήμος Χανίων δεν είχε παρά να συνδράμει υλικά ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πάρκο, αλλά να δείξει ότι υποστηρίζει διαχρονικά τις δράσεις του ΜΑΙΧ, που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δώσει μια πολύ σημαντική όθηση στον πρωτογενή τομέα, στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, με τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Ο επόμενος κήπος της Ειρήνης πρόκειται να δημιουργηθεί στα σύνορα Ισραήλ-Παλαιστίνης.